Νέα έρευνα, κυρίες και κύριοι, με 8 κατηγορούμενους ξεκίνησε για την υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου το 2012. Και πρώτη μάρτυρας που καλείται για κατάθεση είναι η μητέρα του. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ένας συνταξιούχος και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, αλλά και οι δύο γιοι του βασικού κατηγορούμενου. 10 χρόνια τώρα, το μόνο που ζητεί η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου είναι να βρεθεί η σωρός του παιδιού της και να λάμψει η αλήθεια. Η υπόθεση ξεκινά και πάλι από το μηδέν, με την ίδια να καταθέτει σήμερα στον ανακριτή. Περιμένουμε μια νέα επιτροπή στην όλη υπόθεση. Έχω πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό και στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και θα τιμωρηθούν οι φωνιάδες. Ο εγκέφαλος της υπόθεσης βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Όμως, με βάση νέα στοιχεία, φαίνεται ότι χρησιμοποίησε δύο ομάδες για να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Δύο αστυνομικοί, ένας εν ενεργεία και ένας συνταξιούχος βρίσκονται ανάμεσα στους 8, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις για την απαγωγή και δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012. Σήμερα ξεκινούν οι ανακρίσεις πλέον για τους υπόλοιπους 8 κατηγορουμένους, που σίγουρα οι 6 από αυτών έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως προκύπτει και από τις κινήσεις τους και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο ένας από αυτούς είναι και ο τελευταίος, ο οποίος μίλησε με τον ατυχή Μάριο στο τελευταίο τηλεφώνημα, 3 λεπτά τηλεφώνημα πριν την εξαφάνισή του. Πριν λίγες μέρες, στη Στεφάνη Βιωτίας, ομάδα σπηλαιολόγων ανακάλυψε ανθρώπινα οστά δίπλα σε μια χειροβομβίδα. Τα οστά συλλέχθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν τελικά τα οστά αυτά ανήκουν στο Μάριο Παπαγεωργίου.